Και πάλι μαζί, το μπασκετικό σας ραντεβού με τηλεόραση του Sky στην ώρα του, μία και μισή μαζί. Καλησπέρα στον Γιάννη Φιλέρη, εδώ κοντά μου. Καλησπέρα και στον Χρήστο Χριστοδούλου, τον εκ των δύο Χριστοδούλου. Ο Φάνης μέχρι στιγμής την μη ενεργό υπηρεσία. Ο Χρήστο Χριστοδούλου χαρούμενος και γιατί να μην είναι με τις καταπληκτικές εμφανίσεις ομάδας των Πατησίων, που δεν πάει μόνο μέσα καλά, αλλά πάει και έξω καλά. Ήρθε η ομάδα του Sporting να εκπροσωπήσει το ελληνικό μπάσκετ στους 16 του κυπέλου Κόρατς. Ήρθε μια μεγάλη νίκη χθες στη Λάρισα και κατά πού βαδίζει ο Sporting? Ο Sporting βαδίζει αργά και σταθερά στους στόχους που έχει θέσει από την αρχή. Φτάσαμε, πρώτος στόχος από όλους είναι να παραμείνουμε άλλη μια χρονιά στην μεγάλη κατηγορία, ώστε η ομάδα να εδραιωθεί σε αυτή την κατηγορία. Ο δεύτερος στόχος της Ευρώπης ήταν λίγο παράξενος. Δηλαδή είχαμε στόχο παιχνίδι με το παιχνίδι. Να παίζουμε καλά, να προχωράμε. Τελικά φτάσαμε μην και μου περάσαμε. Τώρα ότι περιμένατε να φτάσετε και στους 16 του κυπέλλου Κόρατς? Όχι, σίγουρα. Καλά είναι να το περιμένατε, αλλά μας ευνηδιάσατε ευχάριστα. Σίγουρα όχι. Περιμέναμε να περάσουμε σίγουρα τους δύο πρώτους γύρους και μετά ξέραμε ότι είχαμε μια δύσκολη αποστολή με τη Σολέ. Καταφέραμε και πήραμε μια μεγάλη νίκη εδώ με 19 πόντους διαφορά και παίξαμε ψύχρεμα και ήρεμα στη Γαλλία και περάσαμε στους 16. Για μας είναι μια ιστορική στιγμή, δεν έχει ξαναγίνει στο Sporting και σίγουρα πλέγουμε σε πελάγια ευτυχίας. Χάρη, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο το Χρήστο, γιατί κάποιοι λένε στα Πατήσια ότι δύο καρπούζια δεν χωράνε στην ίδια μας χάλη. Ευρώπη και Α1. Όχι, δεν νομίζω. Τα καρπούζια, όσο μεγάλα κι αν είναι, οι αθλητές, εγώ έχω να πω ότι είναι υπεράνθρωποι. Μπορούν και ειδικά όταν έρχονται επιτυχίες να τα καταφέρουν όλα. Ο στόχος ο ένας επιτεύχθηκε. Τώρα από εδώ και πέρα στον όμιλο σίγουρα δεν έχουμε ιδιαίτερο στόχο, αλλά θα κοιτάξουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία με κάποιες νίκες ίσως στην έδρα μας και καλή παρουσία εκτός έδρας. Και ο βασικός μας στόχος παραμένει η παραμονή στην κατηγορία, που και αυτό το βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Καλό αυτό. Γιάννη, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε με τον Χρήστο τον Χρυσοδούλου μέχρι τις 2.30. Να περάσουμε σε αρκετά θέματα που απασχολούν τον χώρο του μπάσκετ αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι τόσο για τα αποτελέσματα, όπου είχαμε δύο πολύ μεγάλες νίκες του Ηρακλείου επί του Ηρακλή και του Sporting μέσα στη Λάρισα, όσο στο τι ακριβώς έγινε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, αγώνας που θα γίνει, δεν θα γίνει σήμερα, θα το γνωρίζουμε σε λίγες ώρες. Επίσης, την κλήρωση του κυπέλλου Κόρας, για όλα αυτά έχουμε ετοιμάσει αρκετά ρεπορτάζ. Να αρχίσουμε όμως με τα αποτελέσματα της Α1 κατηγορίας. Αν είμαστε έτοιμοι λοιπόν, να περάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα που παρακολουθείτε και εσείς. Ο Παναθηναϊκός με πρώτο παίκτη τον Ντομινίκ Βίλκινς πέρασε με νίκη μέσα στο Παπάγου, κέρδισε τον Παπάγου Κατσέλης με 90-71. Η μεγάλη έκπληξη στην Κρήτη, Ηράκλειο Αργκρίς, Ηράκλειος Ασπής 75-74. Και όπως είπαμε και από την αρχή, αυτό το πρωτάθλημα θα είναι γεμάτο έκπληξης. Λάρισα Αγροτική Sporting Σούλης 73-88, μεγάλη νίκη της ομάδας των Πατησίων, όπως είπαμε. Αμπελόκηπη Τεχνοδομία Απόλλων Δεξίμου 82-89. Άρης Μονταμπάνιο Περιστέρι Νίκας 84-80. Και σήμερα βέβαια, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο Αφισόραμα, θα γίνει και το παιχνίδι Θεού θέλοντος ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας επιτρέποντος.